Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα Beauty School του T-Life. Είμαστε σήμερα εδώ παρέα με την Άννα. Γεια σου, Άννα. Yeah. Να δείξουμε πώς μπορούμε να κάνουμε εύκολα και γρήγορα ένα smoky look. Να δούμε τι έχεις φέρει μέσα στο νεσέρ σου. Make-up δεν χρειαζόμαστε, γιατί είναι λίγο πασέ και το δέρμα σου είναι μια χαρά, δεν καταλαβαίνεις εδώ. Μια ελαφρή πούδρα χρειάζεσαι. Δεν χρειάζεται να βάζεις πολύ. Και λίγο κονσίλερ να φωτίζεις την περιοχή κάτω από τα μάτια. Αυτό, ναι, είναι πολύ ωραία σκιά και είναι και πασπαρτού σκιά, διότι χρώμα βάλεις στα μάτια σου, το χρησιμοποιείς για να κάνεις την μπανάνα, τη γωνίτσα, να δώσεις βάθος. Άρα αυτό μας χρειάζεται. Το μαύρο μας χρειάζεται, όταν δεν ξέρεις, αχρίαστο να είναι. Αυτό είναι το κονσίλερ, έτσι. Αυτό το κονσίλερ είναι καλό, για σένα είναι λίγο βαρύ, θεωρώ. Ρουζάκι 1, ρουζάκι 2, λίγο ρουζάκι, όχι πολύ, έτσι. Θα βάλουμε αυτό. Αυτό είναι το γλωσσάκι σου, έτσι. Να πω και στις αναγνώστες του T-Life ότι σήμερα, επειδή προτείνω να κάνουμε ένα smoky look, καλό θα ήταν να βάλουμε ένα τελείως άχρωμο κραγιόν. Άρα, αυτό το gloss δεν το χρειαζόμαστε. Αυτό το gloss το χρειαζόμαστε, αλλά δεν ξέρω αν θα το βάλουμε. Θα το δούμε. Σύμφωνα με το κραγιόν. Μάσκαρα, μαύρη. Ωραία. Κραγιόν. Αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο κόκκινο, αλλά δεν είναι για τώρα. Και αυτό έξω. Για όλα αυτά έχουμε μόνο ένα πινέλο. Όχι, τη σκιά απλά δεν τα έχουμε μαζί. Μολυβάκι. Φαντάζομαι ότι αυτό βάζει στα μάτια. Κραγιονάκι. Επίσης ωραίο χρώμα. Αλλά δεν έχει τις παρούσεις. Και αυτό είναι επίσης καταπληκτικό χρώμα. Αλλά δεν έχει τις παρούσεις. Για το look που θα κάνουμε. Εγώ λέω να ξεκινήσουμε. Είσαι έτοιμη? Ναι. Όπως σου είπα, το μόνο που χρειάζεσαι είναι μια πούδρα. Αυτή είναι μια πούδρα make-up. Είναι ένα πολύ φωτεινό, διάφανο χρώμα. Πολύ λίγη ποσότητα. Βλέπεις ότι δεν βάζω πολύ. Ίσα-ίσα περνάω το πινέλο να πάρει λίγο την όποια λιπαρότητα και να μας δώσει ένα νέο χρώμα. Δες το. Το επόμενο βήμα, επειδή έχεις πάρα πολύ καλοσχηματισμένα φρύδια, δηλαδή έχεις έντονο φρύδι, δεν χρειάζεται ούτε να το σχηματίσω ούτε να το γεμίσω. Θα σου βάλω όμως μία μάσκαρα που ουσιαστικά θα χτενίσω τις τριχούλες για να καθαρίσω την πουδρίτσα που έχει ήδη περάσει από πάνω. Στο ματάκι. Τσακ, έφυγε. Πάμε να κάνουμε τα μάτια. Είσαι έτοιμη? Θα πάρουμε λοιπόν ένα πολύ μαλακό μαύρο μολύβι και θα σχηματίσω τα μάτια σου. Κλείνουμε το ματάκι και πάμε. Δεν μας νοιάζει η γραμμή να είναι ίσια, μπορεί να είναι και ζιγζάκ. Φτάνεις εδώ. Κάνεις αυτό. Φτάνεις εδώ. Και κάνεις τσικ 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 τελίτσες. Ακολουθώ δηλαδή τη γραμμή του ματιού. Δες το μάτι σου, κύριε Βουλή. Και πάνω. Ψηλά. Αυτό είναι το μάτι όπως είναι σχηματισμένο. Δες το. Παίρνουμε μετά ένα πινελάκι, το οποίο είναι μυτερό, για να σβήσω και να απλώσω το μολύβι σε όλο το μάτι. Με πολύ απαλές κινήσεις, γι' αυτό το θέλω και αρκετά κρεμώδες το μαύρο μολύβι. Σου σχηματίζω το μάτι για να κάνουμε το smoky. Και όσο σου σχηματίζω το μάτι, να πω στις αναγνώστριες ότι όταν κάνουμε smoky look στα μάτια, δεν είναι απαραίτητα μαύρο το smoky. Μπορεί να γίνει smoky καφέ, μπορεί να γίνει smoky μπλε, μπορεί να γίνει smoky mauve. Η βάση του όμως που κάνουμε είναι αυτή. Σχηματίζουμε πάντα με ένα σκούρο μολύβι το μάτι, το γράφουμε ουσιαστικά και το δίνουμε το σχήμα που θέλουμε. Βγαίνω λίγο έξω από το κόκαλο
Το ίδιο κάνω και κάτω. Είναι πιο εύκολο από... Δεν είναι πιο εύκολο. Mm. Πάνω εδώ τώρα βάζεις ό,τι χρώμα σκία θέλεις. Δηλαδή, θες να βάλεις μια μπλε σκία σκούρα, τη βάζεις. Θες να βάλεις μια μοβ, τη βάζεις. Έχεις από κάτω το σκούρο και έχεις από πάνω το χρώμα. Μειώνεται η ένταση του χρώματος, δηλαδή δεν δείχνει πολύ μοβ. Δείχνει μοβ πατώντας πάνω στο μαύρο. Θέλω τώρα να σε δοκιμάσω και να κάνεις το άλλο μάτι. Πάρ' το μολυβάκι και ξεκίνα. Έτσι, πάρα πολύ ωραία. Δεν μας νοιάζει να είναι, είσαι, μην ανησυχείς και αυτό και το φέρεις πάνω. Μέσα. Μπράβο. Ξέρεις τι πιο εύκολο είναι να τραβήξεις το φρυδάκι πάνω. Έτσι, μπράβο. Ωραία. Σούπερ. Φτάνει. Και κάτω τώρα. Μην σε νοιάζει να είναι. Μπράβο. Έτσι. Οκ. Μια χαρά είναι. Σούπερ. Τώρα με το πινέλο, εσύ θα το δουλέψεις και θα τα πλώσεις όλο το βλέφαρο. Ήρεμες κινήσεις. Έτσι. Μπράβο. Τέλεια. Συνέχισε το. Και εκεί, απαλάς βίστο, μπράβο. Ναι. Τώρα, πάμε να βάλουμε σκιά. Εδώ έχω μια παλέτα με χρώματα. Παίρνω το χρώμα και πάμε πάνω στο σκούρο που έχεις ήδη και απλώνουμε τη σκιά. Θα δεις ότι παίρνει ένα χρώμα μοβ, αλλά δεν είναι το μοβ όπως φαίνεται στην παλέτα, είναι πιο σκούρο. Και μετά παίρνεις λίγο και κάνεις ένα ελαφρύ πέρασμα κάτω από τα μάτια. Όχι στο μύτη. Κάτω από τα μάτια. Το βλέπεις? Δικό σου. Περισσότερο πατητά θα το βάζεις. Έτσι. Λίγο παραπάνω στο πάνω. Προσπάθησε να είναι πατητά. Το νιώθεις πως είναι το πινέλο, πως το κάνω. Γιατί αν το κάνεις δεξιά-αριστερά, τη διώχνεις τη σκιά. Φεύγει δηλαδή. Δες. Εντάξει. Ναι. Τώρα, τι δεν έχω κάνει. Δεν έχουμε βάλει κονσίλερ. Και με αυτόν τον τρόπο δεν λερώνει την περιοχή κάτω από τα μάτια και είναι ακόμα πιο φωτεινό το αποτέλεσμα. Κοίταξε με. Δες το. Δεν θέλει πολύ. Ίσα-ίσα να φωτίσεις την περιοχή κάτω από τα μάτια. Γι' αυτό παίρνω και σφουγγαράκι, ούτως ώστε αν είναι ό,τι είναι πολύ, να το τραβάει το σφουγγαράκι. Λίγη πουδρίτσα.
Τι πιστεύεις ότι λείπει? Μολύβι μέσα. Μολύβι μέσα στο βλέφαρο. Δεν σε διαφορά. Τέλει. Αυτή είναι η μάσκαρα η δική σου, έτσι. Κοιτάς χαμηλά. Και θέλουμε αρκετή ποσότητα μάσκαρα να κάνουμε τις βλεφαρίδες πυκνές και αρκετά τονισμένες. Δηλαδή, ξέρεις, αν είναι και βράδυ, μπορείς να περάσεις, να κάνεις και δύο φορές πέρασμα τη μάσκαρα για να έχεις ακόμα πιο έντονες βλεφαρίδες. Αν ρωθείς με μία μπατονέτα, σχετικά γρήγορα, μην το αφήσεις να στεγνώσει, γιατί αλλιώς δεν θα βγαίνει. Και είναι ωραίο γιατί, επειδή είναι smoky το look, δίνει ένα εφέ συνέχεια του σκούρου μολυβιού που έσβησες. Πάμε να βάλουμε λίγο ρουζάκι. Γελάς. Και βάζεις. Όχι πολύ πίσω, εκεί. Και από το ίδιο το ρουζάκι σου, αυτό που μπορεί να κάνεις είναι να πάρεις το χρώμα και να κάνεις αυτό. Σε το μετάκι. Είδες τη διαφορά? Ναι. Εδώ, στο κόκαλο και προς τα πάνω. Και προς τα πάνω. Έτσι. Λοιπόν, Άννα, το κραγιόν, το άχρωμο. Δεν μπορούμε να έχουμε πολύ έντονα μάτια και πολύ έντονα χείλη. Και αυτό που έχεις διαλέξει το χρώμα είναι υπέροχο. Να πω στις αναγνώστριες ότι χείλη που είναι φυσικά, έχουν φυσικό χρώμα, καλό είναι να τα αποχρωματίσουν τα χείλη με λίγο κονσίλερ ή με ένα ειδικό προϊόν το οποίο αποχρωματίζει τα χείλη και μετά να βάλουν αυτό πάνω. Μαμά, δες το. Πώς φαίνεται? Χαίρομαι. Άννα, ευχαριστώ πολύ που ήρθες στο Beauty School του T-Life. Παρακολουθήσατε άλλο ένα Beauty School από το T-Life και to be continued.